Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Μυρτώ Σαμαρά, η οποία είναι οικονόμου, η οποία είναι ψυχίατρος και τεχνική σύμβουλος της οικογένειας της Κυριακής Γρίβα, του κοριτσιού που δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα στους Αγίους Αναργύρους. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας σήμερα. Πού βρισκόμαστε ακριβώς? Τι είναι αυτό το οποίο ψάχνετε και τι είναι αυτό το οποίο εσείς και η οικογένεια φυσικά μελετάτε? Από τα βίντεο τα οποία έχουν κυκλοφορήσει, από τις μαρτυρίες που υπάρχουν. Αυτό που ουσιαστικά εξετάζουμε σε πρώτη φάση είναι η ψυχική κατάσταση του δράστη την ώρα τέλεσης του εγκλήματος. Ναι. Αυτό που καταλαβαίνετε είναι μια πολύ εκτεταμένη εξέταση. Χρειάζεται να δούμε πέρα από τι έγινε εκείνη τη στιγμή, τι έχει συμβεί ακριβώς προηγούμενη ώρα, αλλά και όλο το ιστορικό, από την παιδική ηλικία, αναπτυξιακό, ιατρικό, ψυχιατρικό, αν υπάρχει, νοσηλείες, αν υπάρχουν, διαγνώσεις, συνταγογραφείς, αν υπάρχουν, αν έχει τελειώσει το σχολείο, αν έχει πάει στρατό. Πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, όλο το ιστορικό αυτού του ανθρώπου, ο οποίος δολοφόνησε με αυτόν τον τρόπο τον κορίτσι, ένα κορίτσι που θα μπορούσε να είναι, έχουμε πει και πάλι, το ξαναλέμε, δικό μας παιδί. Έτσι, δικό μας παιδί, δικό σας παιδί, παιδί όλης της κοινωνίας. Άρα τι θα ψάξουμε να... Αν καταλήξετε κάπου, τι ακριβώς θα υποστηρίξετε αμέσως μετά? Είναι πάρα πολύ πρόημο για να το πω. Θα χρειαστεί σίγουρα να ελέγξω τα πάντα, να εξετάσω τον ίδιο, όπως λέω, μία ή περισσότερες φορές. Ναι. Ενδεχομένως να υποβληθεί και σε κάποιες ψυχομετρικές δοκιμασίες για να δούμε και στοιχεία της προσωπικότητας. Ο στόχος είναι να έχουμε μια ολοκληρωμένη, λεπτομερή, συνοπτική, αλλά με αποδείξεις έκθεση. Κυρία Σαμαρά, παίζει ρόλο το πριν σαφώς, αλλά θα ελέγξετε και το μετά. Θέλω να πω ότι έχει κάνει ήδη ένα έγκλημα. Σαφώς και η συμπεριφορά του μετά, όταν αφαιρεί τη ζωή ενός ανθρώπου, είναι πολύ διαφορετική από το πώς είσαι πριν από τη δολοφονία. Άρα, πώς αυτά ισορροπούνται, ποιες θα είναι οι διαφορές που θα εντοπίσετε ανάμεσα στο πριν και στο μετά, θα έχουν σημασία στο δικαστήριο? Γιατί προφανώς αυτά τα οποία όλα θα συλλέξετε, θα συγκεντρώσετε, θα συνοδεύσουν τη δικογραφία στο δικαστήριο. Σωστά, σωστά. Όλα συνυπολογίζονται. Και το πριν και το μετά. Δηλαδή όλα τα πάντα. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε ή και ό,τι δεν μπορείτε. Γραπτά κείμενα που μπορεί να υπάρχουν, ημερολόγια, οτιδήποτε. Οτιδήποτε μας δίνει δηλαδή στοιχεία, χρειάζεται να συνυπολογιστούν. Σας το ρωτώ γιατί τώρα βγαίνουμε, από το ρεπορτάζ μας προκύπτει ότι ο ίδιος είναι σε μια ξέφρενη κατάσταση στο τζάνιο. Έχει χρειαστεί να του δέσουν τα χέρια γιατί κάνει κάτι τρέλες κτλ. Γι' αυτό σας ρωτάω ποια είναι η σημασία του μετά, τη συμπεριφορά του μετά το έγκλημα. Είναι ο ίδιος άνθρωπος σε κάθε περίπτωση. Προφανώς και το μετά είναι συνέχεια του πριν. Θα συνεξεταστούν όλα. Όλα θα τα συνυπολογίσουμε. Δεν σημαίνει, πώς να πω, μια φωτογραφία της στιγμής δεν σημαίνει κάτι. Το τώρα να σε ξέφρενει η κατάσταση δεν σημαίνει κάτι. Ενδεχομένως, αν πλαισιωθεί καλύτερα, να μην είναι. Κυρία Σαμαρά, θα το λάβουμε κοινώς υπόψη, αλλά δεν είναι αυτό καθοριστικό. Πιστεύετε ότι προσπαθεί να βρει ένα παράθυρο στην νομοθεσία που λέει ότι αν είσαι ψυχικά ασταθής, μπορώ να σου επιδικάσω λιγότερα χρόνια ποινής? Αυτό προσπαθεί να κάνει. Ενδεχομένως. Δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Αν δεν έχετε εξετάσει επιστημονικά. Ναι. Δεν έχω καταρχήν εξετάσει τον ίδιο. Είναι μια πιθανότητα. Σε κάθε περίπτωση, θα ήθελα να πω ένα πράγμα σχετικά με αυτό. Εμείς ως ψυχίατροι μας ενδιαφέρει και να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα του ψυχικά ασθενών. Δηλαδή, αν όντως ένας ψυχικά ασθενής έχει κάνει ένα έγκλημα, να έχει μια άλλη μεταχείριση. Απ' την άλλη, να μην συνδέεται η βία με τους ψυχικά ασθενείς. Δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι που είναι ψυχικά ασθενείς είναι εγκληματίες, γιατί υπάρχει πάρα πολύ συχνά αυτή η σύνδεση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στιγματίζονται αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε θέλει προσοχή από πολλές απόψεις. Και φυσικά, ναι, το έγκλημα της Κυριακής είναι ένα συγκλονιστικό έγκλημα. Είναι μια κοπέλα η οποία στο τηλέφωνο μιλούσε όπως θα μπορούσε να μιλούσε η καθεμιά από εμάς. Τι να κάνω, να πάω σπίτι μου, να μην πάω? Αλλά όταν έρχομαστε ως επιστήμονες να κάνουμε μια έκθεση, έχει νόημα να είμαστε ψύχρεμοι, αντικειμενικοί, λεπτομερείς και να στηριζόμαστε στα στοιχεία που έχουμε. Είναι φοβερό το ότι τα λόγια της, τα τελευταία λόγια της, τα έχουμε ακούσει όλοι και η οικογένειά της και εμείς. Είμαστε μάρτυρες του τι η κοπέλα αυτή έλεγε στον άνθρωπο που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Πραγματικά η σκέψη της και ο τρόπος που μιλούσε ήταν απόλυτα συγκροτημένος, τουλάχιστον όπως το ακούσαμε όλοι.
Φαντάζομαι συμφωνείτε σε αυτό. Η οικογένεια τι ζητάει από εσάς, τι σας έχει ζητήσει να βρείτε? Η οικογένεια μου έχει ζητήσει να κάνω τη δουλειά μου. Και ό,τι και να... Ποιοςδήποτε και να μου ζητούσε κάτι άλλο, θα κάνω τη δουλειά μου σωστά και αντικειμενικά. Δηλαδή θα είμαι μια δεύτερη σοβαρή επιστημονική γνώμη σε όλη αυτή την ιστορία. Δεύτερη λέω γιατί υπάρχει και ο πραγματογνώμονας που έχει διοριστεί από το δικαστήριο. Ναι. Συναδελφός ψυχίατρος είναι? Ψυχίατρος φυσικά. Άστε. Άρα λοιπόν η επιστήμη σας θα είναι αυτή που θα δει το μέλλον αυτού του ανθρώπου ποιο θα είναι. Πάντως το αποτέλεσμα είναι το εξής. Αυτό το κορίτσι που βλέπουμε εδώ σε αυτά τα πλάνα, αυτό το παιδί το οποίο θα θέλαμε να το είχαμε μαζί μας, δεν είναι πια εδώ. Θα ψάξετε και άλλα πράγματα όσον αφορά και τους υπολείπους οι οποίοι εμπλέκονται στην όλη υπόθεση ή μόνο τον δράστη? Όχι, εμένα η δουλειά μου είναι να κάνω μια έκθεση σε σχέση με τον δράστη. Αν μου χρησιμεύει, αν είναι χρήσιμο και αν έχω τη δυνατότητα να αντλήσω πληροφορίες και από άλλες πηγές, θα το κάνω. Αλλά η έκθεση θα αφορά τον δράστη. Την προσωπικότητα του δράστη, τα ψυχιατρικά προβλήματα, αν υπάρχουν. Σε όλο αυτό το ιστορικό, σας βοηθάει η οικογένειά του? Ακόμα είμαι στην αρχή αυτής της υπόθεσης. Έχω μόλις διοριστεί. Ναι. Οπότε είναι πολύ είμαι στην αρχή. Θα ζητήσετε βοήθεια. Δεν θα μπορούσα να πω σε λεπτομέρειες, αλλά θα είναι στην αρχή για να πω κάτι. Θα ζητήσετε βοήθεια της οικογένειας του δράστη, προκειμένου να ρηχθεί φως στο τι ακριβώς προηγήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια, τι ακριβώς συνέβαινε με τον ίδιο? Είναι κάτι το οποίο σκέφτεστε να κάνετε? Θα ζητήσω ό,τι χρειαστώ και θα δούμε πώς θα συνεχιστεί η κατάσταση. Θα ζητήσω όμως ό,τι χρειαστώ. Το τι θα λάβω δεν το ξέρω, αλλά προσωπικά θα ζητήσω ό,τι χρειαστώ. Πάρα πολύ λεπτομερής. Σας έχει ξανατύχει, κυρία Σαμάρα, παρόμοια υπόθεση? Εγώ είμαι και πανεπιστημιακός, δουλεύω σε ένα μεγάλο πανεπιστημιακό νοσοκομείο, είμαι καθηγήτρια εκεί. Οπότε εκ των πραγμάτων καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια πολύ στενή σχέση με τις εισαγγελικές αρχές σε πάρα πολλά θέματα και προγραμματογνωμοσύνες. Δεν είναι η πρώτη φορά, απλά είναι ίσως η πρώτη φορά που εγώ εμπλέκομαι σε μια υπόθεση που παίρνει τόσο μεγάλη έκταση στη δημοσιότητα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά. Καλή διάγνωση. Ευχαριστώ και εγώ. Έτσι, γιατί διάγνωση θα κάνει καλά, η κυρία Σαμαρά. Για να μπορέσει να βοηθήσει την οικογένεια του κοριτσιού αυτού, να μπορέσει να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα και βεβαίως να το χρησιμοποιήσει στο δικαστήριο.